έξω από την δίκη της Χρυσής Αυγής για να στείλουμε ένα μήνυμα. Πρώτα απ' όλα πως δεν ξεχνάμε τους αγώνες του ελληνικού λαού ενάντια στον ναζισμό, αλλά ταυτόχρονα να πούμε και να διεκδικήσουμε την καταδίκη των σύγχρονων απογόνων αυτών των αποτρόπων ιδεών. Και αυτή δεν είναι άλλη από την Χρυσή Αυγή. Διεκδικούμε την πολιτική τους απομόνωση και την καταδίκη της εγκληματικής της δραστηριότητας. Όπως είδατε, είναι μαζί μας σήμερα ο Γκρέγκορι Γκίζη, εκπροσωπώντας τη γερμανική αριστερά, θέλοντας να στείλουμε ένα μήνυμα πως τους λαούς τους ενώνει ο αγώνας για την ελευθερία, την δημοκρατία, τα μεγάλα ιδανικά της κοινωνικής απελευθέρωσης. Πιστεύετε πως η δίκη της Χρυσής Αυγής έχει καθυστερήσει και θα πρέπει να επιτακυνθεί? Η πολιτεία νομίζω ότι οφείλει να κάνει ό,τι επιβάλλεται για να έχουμε το συντομότερο δυνατό την ολοκλήρωση αυτής της δίκης. Είναι μια δικαίωση για τον Παύλο Φίσα, για την οικογένειά του, αλλά είναι και μια απέτηση του δημοκρατικού λαού. Ja, einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, sowohl von den Medien als auch Sie natürlich. Θα ήθελα να σας καλημερίσω όλους και εσάς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και τους υπόλοιπους που βρίσκεστε εδώ. Ich bin froh, dass ich als Mitglied der Delegation des Bundespräsidenten gerade in dieser Zeit Griechenland besuche und also auch heute hier bin an dem Tag, an dem 1944 Athen von den Nazis befreit wurde. Και χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την Αθήνα μαζί με την αντιπροσωπεία του Ομοσπονδιακού Προέδρου, αλλά χαίρομαι επίσης που βρίσκομαι εδώ σήμερα την ημέρα που αποτελεί, που είναι και η επέτειος από την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Ναζί το 1944. Ich stelle weltweit ein Trend fest, dass es Entwicklungen nach rechts gibt in den USA und auch in Europa. Διαπιστώνω ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν τάσεις προς τη δεξιά και αυτό τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη. Die Linken sind gefordert, das Interesse der Menschen an despotischen rechten Entwicklungen abzubauen. Das ist unsere Aufgabe. Da haben wir noch viel zu tun. Γι' αυτό λοιπόν η αριστερά καλείται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων και να το αναζωογονήσει έτσι ώστε να δράσουν κατά των δεσποτικών καθεστώτων. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το δικό μας καθήκον. Das schaffen wir natürlich nie alleine. Da brauchen wir auch andere Parteien. Wir brauchen auch die Medien. Wir brauchen auch die Kunst und Kultur, die Wissenschaft, die Gewerkschaften und die Kirchen. Και αυτό βεβαίως δεν μπορούμε να το πετύχουμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε στην πορεία αυτή να μας υποστηρίξουν και άλλα κόμματα, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης. Χρειαζόμαστε και τις τέχνες και τις επιστήμες και τα συνδικάτα και την Εκκλησία. Ich weiß, dass eine Gesinnung nicht verfolgbar ist, auch dann nicht, wenn sie mir überhaupt nicht gefällt. Ξέρω ότι όταν κάτι δεν μας αρέσει, δεν μπορούμε παρά να προσπαθήσουμε να δράσουμε εναντίον του. Aber wenn Leute mit einer solchen Gesinnung an der Begehung von Verbrechen beteiligt sind, wenn sie dann eine kriminelle Vereinigung sind, dann muss man sie untersagen, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Όταν ενάντια στις πολιτικές πεπιθήσεις λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, όμως όταν αυτές οι πολιτικές πεπιθήσεις συνδέονται και με εγκλήματα, τότε πρέπει να κάνουμε όποιες ενέργειες χρειάζονται προκειμένου να το καταπολεμήσουμε αυτό. Natürlich muss ein solches Verfahren rechtsstaatlich sein. Es darf keine Gesetzesverletzung dabei geben, das ist völlig klar. Aber es könnte schon etwas schneller gehen. Βεβαίως, μία τέτοια δίκη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου. Δεν θα πρέπει να παραβιάζεται επουδενή ο νόμος. Ωστόσο, θα μπορούσε ίσως να επιταχυνθεί λίγο.
Deshalb finde ich den Antrag der Anwälte gut, die Zahl der Verhandlungstage zu verdoppeln, damit man möglichst schnell zu einem Ende kommt und eine Entscheidung des Gerichts erfährt. Γι' αυτό και νομίζω ότι είναι καλό αυτό που επιδιώκουν οι δικηγόροι να υπάρχουν περισσότερες ημέρες δίκης την εβδομάδα, έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιο σύντομα και να έχουμε μια δικαστική απόφαση. Ich sagte, in Europa erhebt auch der Faschismus wieder sein Haupt. Und ich als Deutscher bin in besonderer Weise verpflichtet, wegen unserer Geschichte dagegen vorzugehen. Und das werde ich auch tun. Διότι στην Ευρώπη βλέπουμε ότι ο φασισμός σηκώνει και πάλι το κεφάλι του και εγώ ως Γερμανός αισθάνομαι το ιδιαίτερο χρέος να κάνω οτιδήποτε μπορώ ενάντια σε αυτό. Und da war ich mir mit dem Bundespräsidenten und den anderen Mitgliedern der deutschen Delegation auch völlig einig. Και σε αυτό είχα απόλυτη πύρξη, απόλυτη σύμπνοια και με όλα τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας του Ομοσπονδιακού Προέδρου και με τον Πρόεδρο τον ίδιο. Θέλουμε να ρωτήσουμε για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για το γερμανικό κατοχικό δάνειο, αν θα πρέπει να η Γερμανία να αποδώσει τα οφειλόμενα στην Ελλάδα. Also ich habe heute dem Deutschlandfunk dazu schon ein längeres Interview gegeben und auf drei Umstände hingewiesen. Σήμερα ήδη είχα μία συνέντευξη με το Deutschlandfunk, έναν ραδιοφωνικό οργανισμό και επισήμανα τρία ζητήματα σχετικά με αυτό το θέμα που θέτεται. Ich weiß, dass es 1952 eine Schuldenkonferenz in London gab, aber ich weiß auch, dass Griechenland damals einen Vorbehalt erklärte. Γνωρίζω λοιπόν ότι το 1952 πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο μία διάσκεψη για τα χρέη και τότε είχε εκφράσει μία επιφύλαξη η Ελλάδα. Ich weiß, dass es 1960 ein Abkommen gab, wonach alle Reparationsleistungen durch Deutschland erbracht sind und keine weiteren Forderungen mehr gestellt werden können, worauf sich ja auch die Bundesregierung immer beruft. Στη συνέχεια, το 1960 υπήρξε μια συμφωνία, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίστηκε ότι όλες οι επανορθώσεις είχαν καταβληθεί και ότι δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν περαιτέρω διεκδικήσεις και αυτή η συμφωνία είναι στην οποία, την οποία επικαλείται ξανά και ξανά η γερμανική κυβέρνηση. Eigentlich werden Reparationen in einem Friedensvertrag geregelt. Aber einen Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nicht und wird es auch nicht mehr geben, weil man den 2+4-Vertrag als Ersatz dafür empfindet. Ωστόσο, το ζήτημα των επανορθώσεων μπορεί να ρυθμιστεί μόνο μέσα από μια συνθήκη ειρήνευσης και μια τέτοια συνθήκη δεν υπήρξε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε η Σύμβαση 2+4, όπως ονομάζεται. Dann habe ich gesagt, etwas anderes sind aber die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und zu dem Zwangsdarlehen komme ich noch. Τόνισα τώρα στη συνέντευξη ότι είναι εντελώς διαφορετικό το θέμα των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Και θα σας αναφέρω μετά και αυτό που πιστεύω και για το τρίτο ζήτημα. Das war interessant, dann sagte der Journalist, aber wenn es bis 1960 Zahlungen an Griechenland gegeben hat, dann hätten die ja die Opfer der Morde etc. entschädigen können. Θα περάσω δηλαδή μετά και στο θέμα του κατοχικού δανείου. Είπα λοιπόν σχετικά, μου είπε μάλλον ο δημοσιογράφος ότι εφόσον ως το 1960 υπήρξαν κάποιες επανορθώσεις, θα έπρεπε αυτές να φτάσουν, να καταβληθούν και στα ίδια τα θύματα. Dann habe ich ihm gesagt, nein, wenn es Reparationen waren, durfte man davon nur Städte wieder aufbauen und nicht Schadenersatz an Geschädigte bezahlen, weil das etwas völlig anderes ist. Όμως εγώ απάντησα στον δημοσιογράφο ότι αν αυτά τα ποσά είχαν την φύση των επανορθώσεων, τότε αυτές οι επανορθώσεις μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση πόλεων. Δεν μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιηθούν ως αποζημιώσεις τα ίδια τα θύματα. Und dann habe ich ihm gesagt, dass wir ja auch nach 1960 in den letzten Jahren zum Beispiel für die
Kriegsgefangenen, die zur Zwangsarbeit in Deutschland herangezogen wurden, eine Lösung gefunden haben. Wer hindert uns denn nicht da? Wer hindert uns denn daran, jetzt für die Opfer von Menschlichkeitsverbrechen und ihre Angehörigen eine Lösung zu finden? Είπα επίσης ότι εφόσον μετά το 1960 και τα τελευταία χρόνια έχουμε βρει μία λύση για όλους εκείνους που ως εχμάλωτοι πολέμου εστάλησαν σε καταναγκαστικά έργα στη Γερμανία, τότε τίποτα δεν μας εμποδίζει να βρούμε και μία λύση για τα θύματα και τους οικείους των θυμάτων εδώ πέρα. Dann sagte er, dass ja der internationale Gerichtshof Klagen, ich glaube, von Italienerinnen und Italienern schon als unzulässig abgewiesen hat. Μου είπε ο δημοσιογράφος ότι ήδη έχει αποφανθεί σχετικά όμως το Ιταλικό, το Διεθνές, συγγνώμη, Δικαστήριο, μετά από διαδικασία η οποία έχει κινηθεί από την Ιταλία. Und dann sagte ich, das stimmt, aber es hat auch noch nie ein Staat geklagt. Und der ist viel zuständiger als Einzelperson. Και εγώ απάντησα σε αυτό ότι είναι αλήθεια, όμως ακόμα δεν έχει υπάρξει μια αγωγή η οποία να εγείρεται από ένα κράτος το ίδιο, γιατί σίγουρα το κράτος είναι αυτό που είναι αρμόδιο. Dann sagte er, ob da nicht ganz viele aus anderen Ländern auch kämen. Μου είπε βέβαια ο δημοσιογράφος ότι θα ακολουθήσουν έπειτα και διεκδικήσεις και από πολλές άλλες χώρες. Dann habe ich ihm gesagt, da muss man eine kleine Gruppe bilden, eine Lösung finden und die juristisch so gestalten, dass andere sich zunächst nicht darauf berufen können. Και απήντησα σε αυτό ότι τότε δεν μένει. Μάλιστα, απάντησε σε όλα ο κ. Γκίζη. Είμαι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και ο πρόεδρος του Λίγκ, έτσι, του